Κοιτάξτε με για ένα δευτερόλεπτο. Αναστασόπουλος Γιώργιος, Αντωνάκη Μαρία, Αλεποχωρήτη Ζωή, Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Αρώνης Εμμανουήλ, Αλεξίου Γιώργιος, Ασημακόπουλος Γιώργιος, Παρτουτσιώτης Ιωάννης, Γεωργακόπουλος Γρηγόριος, Γεωργακόπουλος Βασίλειος. Εδώ να κοιτάτε, σας παρακαλώ λιγάκι. Κίνης Αλέξανδρος, Δαμιανού Βασιλική, Δαμιώτη Σωτήριο, Δημάκης Βασίλειος, Δημούλη Αγγελική, Δούκα Ευαγγελία, Δρακάκης Χρήστος, Ευσταθή Μερέλη, Ζαρτινιώτης Ευαγγελός. Αυτή είναι η Ελένη. Καρούτσου Φανή. Γεια σας. Καναράκη Αγγελική. Παρούσα. Κουρούπης Κωνσταντίνος. Κουτσαντώνη Αγγελική. Εδώ κοιτάξτε λίγο, σας παρακαλώ λιγάκι. Εδώ. Μάτσικα Μαρία Παρούσα. Μιχαλοπούλου Παναγιώτα. Μερκούρης Κωνσταντίνος. Κουκούτσος Παναγιώτης. Μερκιώτης Ιωάννης. Πάρτου Βασιλική. Δανάκας Αδριανός, Σιταρόπουλος Γεώργιος, Ψιμούλης Κωνσταντίνος, Παγίδας Κωνσταντίνος, Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολίτης Δημήτριος Σαρής Αναστάσου, Σμυρνή Γεωργία, Συμφάκη Βασιλική, Συμφάκη Μαρία, Σταματόπουλος Βασίλειος, Σπινοπούλου Σεβαστή, Σουλιές Χαράλαμπο, Σταύρους Σπυρίδωνας, Τζανέτου Κυριακή, Τζανετόπουλος Κωνσταντινός, Βασιλής Παναγιώτης, Σκορμή Τερέζα, Χριστόπουλος Γιώργιος. Είναι να το αλλάξουμε και να κάνουμε μόνο διάλειμμα. Μετά από 43 χρόνια για μαθήματα είμαστε. Ας αφήσουμε τις ντροπές και τους καθοπρεπισμούς και ας βγάλουμε το παιδί από μέσα μας για να αρχίσει το παιχνίδι. Κουτσό, σκινάκι, βόλεϊ για τα κορίτσια, γυαλένια, στρέξιμο, μπάλα για τα αγόρια και τα μήλα για όλους. Μετά από τόση κούραση λέμε να τσιμπήσουμε και κάτι. Πάμε στον Αλέξανδρο και ό,τι άλλο θέλουν τα παιδιά. Τι γίνεται? Συνδυασμός Γκιντώνης. Είστε ο δάσκαλος των παιδιών. Πώς αισθάνεστε έτσι που μαζευτήκανε όλοι μαζί πάλι? Αυτονόητο. Πολύ συγκεκριμένος, πολύ περήφανος. Ήταν άτακτοι σαν μαθητές? Σαν φίλοι. Φίλοι. Κι εγώ δικός μας φίλος. Μόνο ο μπαμπάς τους και εγώ μπορούσαμε να σηκώνουμε το χέρι. Και κρατούσαμε τότε το σεβασμό και όλες τις αρετές ψηλά. Σήμερα δεν θέλω να κατηγορήσω το σύγκριση. Δεν υπάρχει. Αλλά αυτό ας το ειδεί ο κόσμος. Γιατί δεν φταίνε ούτε οι δάσκαλοι, ούτε τα παιδιά, ούτε η οικογένεια. Φταίνε οι νέες συνθήκες, οι οποίες ζει ο πλανήτης. Αλλάξαν οι συνθήκες. Τα προβληματίζει. Ήταν όμως το είχαμε αφήσει. Το καθυστέρησα λίγο γιατί θέμα υγείας και τώρα τα καταφέραμε και δεν πήγαμε μετά από 43 χρόνια. Και θέλω κάθε χρόνο έστω και για ένα καφέ την ίδια μέρα να βρίσκονται όλα τα παιδιά. Καλά, ναι.
φασολάκι, ας πες. Πού τα βρήκατε τα φασόλια. Κοιτάξτε, όταν είμαστε μικροί, όταν είμαστε μικροί, δεν μπορούμε να ξέρουμε και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον καφέ. Τι δυνατότητες και τι κρύβει μέσα του. Και σαν παιδιά που είμαστε, το μόνο που κάνουμε πολλές φορές είναι να στιγματίζουμε και να προσπάθουμε. Χωρίς μου, γιατί το παιδί... Έμπαινε στον Γιώργο το κολαμιό του. Τη γόνη τον άλλο. Χωρίς να ξέρουμε τις αξίες του ανθρώπου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πόλης που ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε όλοι στο δικό μου κάτω. Έλα, κούκλα μου. Παναγιώτη, συγγνώμη, πρώτα το ενίο είσαι. Τελευταίο ήσουν. Συγχωρημένη τη μάνα του, τη μάνα μου, συγγνώμη, και έστελνε με εμένα βερμπούλες. Σε εσάς, θέλω να αυτό θα ξεχάσουμε. Εμείς δεν θα ξεχάσουμε. Εμείς θα θυμόμαστε και θα λέμε και στα παιδιά μας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε πλέον τη δύσκολη θέση μας που έχει. Ωραία είναι να λέμε τις αναγκές μας. Τρυφερές είναι οι διηγήσεις μας για τα παιδικά μας πρόκειται. Όλα είναι ωραία στην Ελλάδα, γιατί πάνω μας υπάρχει ένας ίδιος ολοκόθυνος και ένας ουρανός και ένας κοινιαφύση. Μια φύση την οποία δεν συναντάει κανείς σε κανένα άλλο μέρος πρώτου και αυτό να επιβουλεύονται. Αλλά εμείς έχουμε στις θερμοπύλες πολλές φορές και πιστεύουμε ότι και τώρα την Ελλάδα θα την κρατήσουμε. Και συναντάμε το δάσκαλό μας, δείχνει ότι εξακολουθούμε και έχουμε τις αρχές τις οποίες ήταν, τις οποίες μας γέμισε το δάσκαλο στο σχολείο όταν ήμασταν κάποιοι. Αυτό εμένα μου δίνει ελπίδα σε αυτή την εποχή, σε αυτή την περίοδο που ζούμε. Δάσκαλοι, ευχαριστούμε πολύ για αυτό το τελευταίο μάθημα, αυτό που μας έδωσε απόψε.